είναι τιμή για μας και μεγάλη χαρά για την Καστοριά που σήμερα στα εγγένεια του νέου εκθετηρίου Δημοπρατηρίου Καστοριάς έγιναν μια παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης του κ. Θανάση του Σκορδά και παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, του Θόδωρου του Καραούγλου. Αυτό σηματοδοτεί ότι η κυβέρνηση στηρίζει δυνατά τον κλάδο της Γούνας. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα γιατί αυτό που ονειρευόταν ο σύνδεσμος γονοποιών προφήτης Ηλίας πήρε σάρκα και οστά και μέσα σε μόλις 3 μήνες κατασκευάστηκε ένα νέο εκθεσιακό κτίριο για να στεγάσει τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και τις ανάγκες των Ελλήνων γονοποιών. Θεωρώ ότι δείχνει ότι όταν θέλει ο Έλληνας, όταν θέλει ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσω ενός συνδέσμου μπορεί να δημιουργήσει, να κάνει θαύματα. Και να δείξουμε ότι μόνο με αυτό τον τρόπο, με αυτές τις δράσεις, μπορούμε και με εξωστρέφεια να αναχαιτήσουμε την κρίση και να προχωρήσουμε έτσι ώστε να ανακάμψει η χώρα μας και να επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Κύριε Αντωνίου, η στήριξη της κυβέρνησης εξαντλείται με την χρηματοδότηση μέσω προγράμματος του εκθεσιακού αυτού κέντρου ή εκτιμάτε ότι πρέπει να στραφούμε πια και στη στήριξη των επιχειρήσεων? Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και ο πιο απλός Έλληνας, κάνει μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσει να κρατήσει το καράβι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας και το καράβι πήγαινε προς τα βράχια. Αυτή τη στιγμή δείχνουν τα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η Ελλάδα μπορεί, σταθεροποιείται σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια για να μπορέσει να ανακάμψει το χρηματοπιστωτικό μας, τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα, οι τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν σε επόμενη φάση να μπούμε και στη διαδικασία βοήθειας των επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως γνωρίζουμε, η νέα προγραμματική περίοδο, ένα μεγάλο κομμάτι από για το 2014-2020 θα είναι προς τους επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσω της ανάπτυξης να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και να αποδείξουμε ότι μπορούμε ως Έλληνες να πετύχουμε θαύματα. Ευχαριστώ πολύ.